αναπτυξιακής προοπτικής που όλο για αυτή συζητάμε και προς το παρόν πολλά πράγματα δεν βλέπουμε. Υπάρχουν και τα προσωπικά, για τα οποία, ατομικά, για τα οποία, με τα οποία θέλω να ξεκινήσουμε, να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο, κύριε Υπουργέ, για να μπορούμε να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα. Έχει τεθεί ένα ζήτημα για όσο σας αφορά, σε σχέση και με το πόθεν έσχει, τα όσα έχετε δηλώσει, τα όσα δεν έχετε δηλώσει και τα όσα έχουν παραλυφθεί. Δεν υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα για έναν υπουργό, την ώρα που η ίδια η κυβέρνηση απευθύνεται στην κοινωνία και απευθύνεται και σε αυτούς οι οποίοι έχουν λογαριασμούς, να, προχθές με τη UBS, έχουν κάτι λογαριασμούς μη δηλωθέντων, έχουν κάτι λεφτά που τα έχουν βγάλει έξω και δεν τα έχουν δηλώσει στην εφορία, έχουν κάτι από εδώ, έχουν κάτι από εκεί. Ψάχνουμε να βρούμε δηλαδή, για να φύγει όλη αυτή η κατάρα, ας πούμε, του μαύρου χρήματος και της διαφθοράς. Δεν υπάρχει ένα ζήτημα για έναν υπουργό ο οποίος ξεχνά να δηλώνει στο δικό του πόθεν έσχες ποσά και ιδιοκτησία. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Και τα ποσά και οι ιδιοκτησίες αυτές είναι οι δηλώσεις του 2013 και του 2014. Εγώ τα δήλωσα, δεν τα δήλωσε κάποιος άλλος. Και δεύτερον, η δήλωση του 2012, η οποία γίνεται 2 μήνες μετά την εκλογή μου ως βουλευτής, στην πολιτική μπαίνω το 2012, όπως προβλέπει ο νόμος, μαζί με τη συμπληρωματική δήλωση είναι πλήρης. Άρα έχω 3 δηλώσεις, απόλυτα πλήρης. Μαζί με τη συμπληρωματική όμως. Μαζί με τη συμπληρωματική. Δεν εγείρεται θέμα ότι έρχεται από κάπου αλλού αυτή η πληροφορία. Εγώ τα έχω δηλώσει όλα. Το 12, 2 μήνες μετά, είχε ατέλειε στη δήλωσή μου. Είναι χειρόγραφη. Εγώ την έκανα του μήνα Αύγουστο, Ιούνιο εκλέχτηκα και έβαλε τα δικά μου περιουσιακά στοιχεία. Μιλάτε και δεν έβαλα εκεί που ήμουν συνδικαιούχο ή κτλ. Για τι καταθέσει ή για τα ακίνητα μιλάμε τώρα. Γιατί ακίνητα δεν υπάρχουν, τα απάντησα στη Βουλή. Δεν υπάρχουν γιατί είναι δικαστικά. Δικαιώματα, δικαστικά. Αγριοχώραφα κάπου στην ορεινή. Το προκάλεσε εντύπωση ήταν οι καταθέσει, κύριε Υπουργέ. Εντάξει, όλοι γνωρίζουν ότι είστε από μια ευκατάστατη οικογένεια. Αυτό, γι' αυτό λέω. Το είναι γνωστό. Έτσι, απλώ το θέμα είναι ότι δημιούργησε μια αίσθηση στο ποσό, το γιατί δεν τα δηλώσατε, δεν δώσατε ευκρινήσει. Λέτε ότι έγινε συμπληρωματική δήλωση, επομένω το θέμα λύγει εκεί. Ο νόμος λέει ότι για διάφορους λόγους η αμέλεια δεν είναι μέρος της ποινικοποίησης των πραγμάτων και επαναλαμβάνω, όλα αυτά δεν είναι μέσα στις δηλώσεις. Εγώ τα δήλωσα το 2013, το 2014 και έκανα και συμπληρωματική για το 2012. Άρα είναι σύνομες πλήρες οι 3 δηλώσεις. Πρόβλημα με την κυβέρνηση δημιουργήθηκε. Δεύτερο, να το γνωρίζουμε όλοι. Ένας άνθρωπος που μπαίνει στην πολιτική, το πόθεν έσχες αφορά την πορεία σου μέσα στην πολιτική. Μην βγάλεις λεφτά από την πολιτική. Εγώ μπήκα το 12. Εγώ το 12 κάνω δήλωση έσχες. Έχω χρήματα αυτά κτλ. Και κρίνομαι αν μετά το 12 ως πολιτικός αυξάνονται τα χρήματά μου δυσανάλογα. Εντάξει αυτό, αλλά ταυτόχρονα όμως και ένα πολιτικό πρόσωπο, ακριβώς επειδή είναι και το παράδειγμα για τους υπολείπους, κρίνεται και από το αν δηλώνει την πραγματική του περιουσία και τα πραγματικά του εισοδήματα. Και ως πολίτης εννοώ. Γιατί επιλέγουμε και τους πολιτικούς μας με βάση το ότι είναι ως πολίτες. Δεν τους επιλέγουμε μόνο με βάση το ότι λέμε και τι διακηρύσουμε προς το λαό. Έχετε λοιπόν ένα πολιτικό πρόσωπο, θα πει οποιοδήποτε πολίτης, και σου πει: παιδί μου, δήλωσε, ας πούμε, και ξέχασε 1 εκατομμύριο. Είναι δυνατόν? Γιατί εγώ γιατί δεν ξεχνάω τα. Δεν με αφήνει να ξεχνάω και να έρχομαι μετά με συμπληρωματική δήλωση να θυμάμαι. Όχι, διότι με αυτή την έννοια δεν θέλω να πάω τα πράγματα στα άκρα, αλλά και πολιτικοί οι οποίοι κατηγορήθηκαν για όχι αληθινό πόθεν έσχες, θα μπορούσαν να πούνε έκανα μια συμπληρωματική, ρε παιδιά, για καθάριση. Όχι, 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 δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο νόμος είναι σαφής. Ο νόμος λέει, εφόσον η δήλωσή σου δεν έχει μπει στη διαδικασία ελέγχου, δικαιούσε να κάνει συμπληρωματικά. Αυτό λέει ο νόμος. Για διάφορους λόγους, γι' αυτό σας είπα, δεν ποινικοποιεί την αμέλεια. Όχι, εγώ δεν θέλω να πω. Δεν υπάρχει θέμα επ' αυτού. Το σύνομο είναι σύνομο. Τι να κάνουμε, δηλαδή αυτό λέει ο νόμος, αυτό έγινε, είναι πλήρης. Πριν γίνει οποιαδήποτε συζήτηση, είναι πλήρης. Δεν είναι θέμα ξέχασα ή δεν ξέχασα, προφανώς. Το όπως θα φανεί στη συνέχεια, όταν βγει το πόρισμα, θα διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχει. Τα περιουσιακά μου στοιχεία, τα δικά μου είναι δηλωμένα. Εκεί που είμαι συνδικαιούχος και για διάφορους λόγους, έχουν ατέλειους. Εντάξει. Συμπληρώθηκαν, δεν δικά μου αυτά που. Ναι. Εντάξει. Και τέλος πάντων είναι εκεί και το πρόβλημα. Είναι τώρα, ανήκω σε μια οικογένεια, τα ξέρετε, ευρύτερη και τα λοιπά. Τώρα, να φύγουμε από αυτό, να έρθουμε λίγο στην επικαιρότητα, κύριε Υπουργέ, πριν πάμε στα δικά σας τα καθαρά. Είχαμε χθες την απόσυρση, την άτακτη υποχώρηση της κυβέρνησης στο θέμα του παράλληλου προγράμματος, όπως το λέτε. Ήταν ένα πρόχειρα δουλεμένο νομοσχέδιο, όπως φάνηκε. Δεν ήταν κοστολογημένο και τελικά δώσαμε την ευκαιρία στην Τρόικα να μας βάλει γκολ. Υπάρχει μια διπλή κατηγορία.
Το ένα είναι ότι το πρόγραμμα αυτό καθ' αυτό. Ήταν ατελές από μόνο. Ατελές κι αλλιώς. Μη κοστολογημένο. Παρά το ότι δεν είναι τεράστιων ποσών κτλ. Είναι ατελές. Δηλαδή μη κοστολογημένα τμήματά του. Και χωρίς να γνωρίζουμε τι δημοσιονομικό βάρος έχει. Και το δεύτερο είναι ότι εμφανίζεται μια κατάσταση. Εμφανίζεται με αλφαγιώτα. Μια κατάσταση όπου η κυβέρνηση δεν μπορεί να προχωρήσει στο παραμικρό στην νομοθέτηση χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των εταίρων. Και η αντίδραση οδηγεί σε απόσυρση. Και είναι απόσυρση του νομοσχεδίου που συζητείται στη Βουλή. Δεν ξαγίνει. Τι ισχύει τελικά. Τι ισχύει. Αυτό που ισχύει είναι ότι θέματα που άπτονται δημοσιονομικού κόστους προφανώς γίνονται σε συνεννόηση με τους θεσμούς. Γιατί εφαρμόζουμε ένα προϋπολογισμό που έχουμε από κοινού. Είμαστε σε ένα σφιχτό δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο προφανώς δεν μπορεί να δημιουργεί δημοσιονομικά κενά, διότι κάποιος το χρηματοδοτεί αυτά τα όποια δημοσιονομικά κενά. Εντάξει. Άρα συζητάς με αυτό που το χρηματοδοτεί. Με αυτό που χρηματοδοτεί. Επομένως έγινε λάθος, λέτε. Δεν είπα εγώ τίποτα τέτοιο. Τα θέματα που άπτονται δημοσιονομικού κόστους, απαντάω στην ερώτησή σας, είναι δεδομένο ότι υπάρχει μια συνεννόηση. Δεν υπήρχε συνεννόηση. Μισό λεπτό. Τα συγκεκριμένα τώρα, κατά τη γνώμη μου, έχουν καλή κοστολόγηση, διότι είναι τρεις κατηγορίες αυτά. Αυτά που δεν έχουν καθόλου κόστος, αυτά που έχουν κόστος και έχει αποτιμηθεί και εγγράφεται, γι' αυτό βγήκε το ποσό ότι υπολογίζουμε ότι... 100 κάτι. Ακριβώς. Ναι. Έχετε δίκιο. Και θέματα τα οποία δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Αυτό είναι, έχει μια. Έχει πάτηση τρόικα. Έχει ένα σημείο πάνω στο οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε. Αυτά τα οποία δεν μπορεί να το προβλέψει ακριβώς. Τώρα αποσύρθηκε ή θα επανέλθει. Όχι, νομίζω ότι υπάρχει το θέμα, έχει και δύο άλλες διαστάσεις. Το κατεπήγον ή η κανονική συζήτηση. Mm-hmm. Η αντιπολίτευση νομίζω ότι υπερέβαλε λίγο στις αντιδράσεις της με το γεγονός ότι αποχώρησε από τη Βουλή. Δεν μπορούμε να συζητάμε στη Βουλή με αποχώρηση. Τη αντιπολίτευση πρέπει να συζητάμε στη Βουλή να είμαστε. Και αυτό οδήγησε την κυβέρνηση. Αυτό είναι πολιτική για την κυβέρνηση. Λέω την οξύτητα του πράγματος απέναντι σε κάτι το οποίο αφορούσε το κατεπήγον ημί τη διαδικασία. Άρα η κυβέρνηση προχώρησε και λέει: okay, συνεχίζει το νομοσχέδιο ως κανονικό νομοσχέδιο μετά τα Χριστούγεννα. Άρα θα συζητηθεί με την προβλεπόμενη διαδικασία. Εντάξει, αλλά δεν ήταν αυτό ο λόγο που απεσύρθη. Δεν ήταν ο λόγος της αντιπολίτευσης. Δεν είναι θέμα απόσυρσης, θα είναι... Ναι, που ανεβλήθη, πείτε το πώς θέλετε. Στην κανονική διαδικασία. Ωραία, δεν ήταν νομίζω ότι θα διευκρινιστούν και τα θέματα της... και Υπουργέ, νομίζω ότι θα προχωρήσει κανονικά. Έχει αρκετά θετικά πράγματα τα οποία πρέπει να προχωρήσουν. Καμία αντίρρηση, έχει όντως μερικά θετικά πράγματα. Μπορέσει η συζήτηση επί της ουσίας να το καταδείξει. Ωραία, αλλά η κυβέρνηση παρουσίασε και μάλιστα διαμέσου του αντιπρόεδρου της, του κ. Δραγασάκη, παρουσίασε αυτό το πρόγραμμα, όχι ως ένα πρόγραμμα διευκολύνσεων για κοινωνικές κατηγορίες που δεν το έχουν ανάγκη και βρίσκονται σε θέση αδυναμίας. Το παρουσίασε ως το σχέδιο. Και μάλιστα ο κ. Δραγασάκης είπε ότι μέσα στο 16 αυτό το πρόγραμμα θα έχει τον κύριο όγκο, ας πούμε, της πολιτικής σας, έχοντας το 80% των μέτρων σε σχέση με το 20% των μέτρων της Τρόικας και του προγράμματος. Αν για ένα τέτοιο πρόγραμμα υπάρχει αντίδραση από την πλευρά των εταιρών, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια βασική κάθετη διαφωνία για το σχέδιό σας. Όχι. Πρέπει να είναι απόλυτα σαφές σε όλους. Η χώρα έχει υπογράψει τη συμφωνία, η οποία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη συμφωνία. Και μάλιστα η υλοποίηση αυτής της συμφωνίας, η κυβέρνηση την προχωράει με βάση το χρονοδιάγραμμα ακριβώς όπως είναι, έχει κλείσει το μεγάλο κύκλο των 48 προαπαιτουμένων, έκλεισε τον κύκλο προχθές των 14 προαπαιτουμένων. Είναι κάτι υπουργικές αποφάσεις. Ωραία, είναι δύο θεματάκια, θα λυθούν. Ναι. Και είναι και το Φεβρουάριος, ο οποίος κλείνει αυτό το μεγάλο κύκλο της συμφωνίας. Μαζί με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, νομίζω ότι η κυβέρνηση δείχνει ότι έχει ένα οδικό χάρτη, τον προχωράμε χωρίς δεύτερη συζήτηση. Τι οδικός χάρτης, το μνημόνιο, τι οδικό χάρτη. Αυτό λέω, με τα επιμέρους σημεία κλειδιά, τις χρονικές στιγμές και τα θέματα. Εντάξει. Τον Φεβρουάριο, όταν κλείσει αυτός ο κύκλος, το 70% της συμφωνίας θα έχει εφαρμοστεί. Mm-hmm. Τα επόμενα δύο χρόνια δηλαδή θα είναι μια περίοδος στην οποία οι δεσμεύσεις που προκύπτουν από τη συμφωνία είναι
Πολύ λιγότερες. Πολύ λιγότερες. Δηλαδή, μέχρι το Φεβρουάριο λέτε που θα περάσουν, αν περάσουν και όπως θα περάσουν, ασφαλιστικό, φορολογικό αγροτών και γενικότερα φορολογικό, έχουμε κάνει το 70% της συμφωνίας. Ναι. Επομένως, πάνω σε αυτό απάντησε ο κύριος Δραγασάκης στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Αλλά εδώ όμως. Άρα η κυβέρνηση, εκεί θέλω να καταλήξω. Εκ των πραγμάτων, ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων που δεν είναι στη συμφωνία. Επαναλαμβάνω, η συμφωνία είναι πολύ συγκεκριμένη, ρητή, θέμα-θέμα κτλ. Η κυβέρνηση πρέπει να ξεδιπλώσει την πολιτική της. Μα εγώ γι' αυτό ρώτησα, διότι εσείς, κύριε Υπουργέ, εσείς μαζί με τον κύριο Τσακαλώτο, ήσασταν τα δύο βασικά πρόσωπα που συγκεκριμενοποίησατε, να το πω έτσι, τη συμφωνία. Πολιτική απόφαση της κυβέρνησης και των εκλογών. Αλλά συγκεκριμενοποίησατε με τις αλλεπάλληλες συσκέψεις, συναντήσεις κτλ. Με τους εταίρους τη συμφωνία. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της συμφωνίας που είναι, όπως το είπατε, βήμα-βήμα και συγκεκριμένη στο χρονοδιάγραμμά της και στη θεματολογία της κτλ. Εσείς άνοιξατε την κουβέντα στους εταίρους για το δικό σας παράλληλο πρόγραμμα. Δηλαδή, πες την κουβέντα, είπατε ότι ναι, παιδιά, συζητάμε αυτό, αλλά παράλληλα εμείς θα προχωράμε με τούτο και με εκείνο και μετά άλλο για τις κατηγορίες αυτές. Την ανοίξατε την κουβέντα, διότι αν την ανοίξατε, δεν δικαιολογείται η αντίδραση που είχαμε η χτεσινή με. Στο Euroworking Group με την απειλή, αν δεν την ανοίξατε, υπάρχει θέμα πολιτικών, ένα θέμα πολιτικών επιλογών. Ότι εμείς θα προχωρήσουμε και μονομερώς σε ορισμένα πράγματα. Θέλω να σας το δείξω και αυτό. Δεν είναι θέμα, καταρχάς, δεν είναι θέμα μονομερού σημή ενέργειας. Νομίζω ότι η κυβέρνηση προφανώς έχει ένα μεγάλο μέρος αλλαγών που θα κάνει, οι οποίες δεν αφορούν τη συμφωνία και δεν αφορούν. Μιλάτε για τα άειλα. Αυτά που δεν έχουν κόστος. Άλλο αυτό. Το είπα από την αρχή. Το είπα από την αρχή. Δεν είναι μόνο έτσι. Το είπα από την αρχή. Το να κάνει το σύμφωνο συμβίωση στην κυβέρνηση. Εντάξει, μπορεί να το κάνει. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Θέματα που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος και στην οποία περίπτωση πρέπει να υπάρχει συνεννόηση με τους θεσμούς και να υπάρχει συμφωνία ότι δεν υπάρχουν παρεκκλήσεις από τα δημοσιονομικά δεδομένα. Αυτό το είπα από την αρχή. Αυτό είναι το κριτήριο. Μια σειρά από όλο το πρόγραμμα της κυβέρνησης, το οποίο έχει κοινωνικά, οικονομικά ή άλλα χαρακτηριστικά. Μονομερείς ενέργειες μπορεί να κάνει η κυβέρνηση. Προφανώς γιατί άφησε ο κ. Κατρούγκαλο να εννοηθεί ότι και στο ασφαλιστικό η κυβέρνηση μπορεί να επιβάλλει, σε εισαγωγικά η λέξη, τις αυξήσεις των εισφορών. Παρά το γεγονός ότι η Τρόικα δεν το θέλει. Νομίζω, μπορεί να το κάνει αν θέλει. Νομίζω ότι το ασφαλιστικό θα είναι μέρος της συμφωνίας. Στον επόμενο γύρο του Φλεβάρι, για να Φλεβάρι. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το ξέρετε. Καθορίζει καθοριστικά όλο το δημοσιονομικό σύστημα μεσοπρόθεσμα. Έχει βάλει μια γραμμή όμως η κυβέρνηση. Και λέει εμείς μείωση συντάξεων δεν δεχόμαστε με τίποτα. Βεβαίως. Για να πετύχει αυτή τη γραμμή όμως πρέπει να υπάρχει συμφωνία. Οι προτάσεις της κυβέρνησης λοιπόν, και αυτές είναι πάνω στο τραπέζι, προβλέπουν μια ισορροπημένη αντιμετώπιση του θέματος όσον αφορά την αύξηση των εισφορών και την προστασία των συντάξεων, των μεγάλων κατηγοριών των συντάξεων που έχουμε δεσμευτεί ακριβώς ότι δεν θα θυγούν. Επομένως η κατεύθυνσή σας είναι αύξηση εισφορών, όχι μείωση χαμηλών συντάξεων, μείωση των υψηλών φαντάζομαι. Αφού το λέτε έτσι και το διαχωρίζετε, εκεί θα πάτε. Όπως λέγεται η εξίσωση. Είναι δύσκολη η εξίσωση. Ναι, δεν προκαταλάβω. Δεν θέλω να προκαταλάβω τη συζήτηση. Τι βλέπετε? Νομίζω ότι η Βουλή επέδειξε και προχθές και σε όλη την πορεία ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ σταθερή. Εντάξει, στα εύκολα. Ήταν πιο εύκολα αυτά που πέρασατε. Είναι αλήθεια. Σας παρακαλώ, τι ήταν εύκολο. Δεν υπάρχει εύκολο. Ενώ σε σχέση με αυτά που έρχονται. Γιατί αν δει κανείς το αγροτικό θέμα που έρχεται μπροστά μας και το ασφαλιστικό που αφορά όλους τους Έλληνες. Και είναι το μεγάλο θέμα, έτσι κι αλλιώς, πάντα είναι μεγάλο θέμα το ασφαλιστικό. Σε αυτό αναφέρομαι. Αν θα τα καταφέρει η κυβέρνηση να τα περάσει. Νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Αναζητά μια πολύ ισορροπημένη λύση και δίκαιη λύση στο ασφαλιστικό. Εάν πάνε όλα καλά και κατατεθεί η πιο ισορροπημένη λύση, νομίζω ότι. Έχει ανοίξει κουβέντα. Επειδή είστε ο επιτηρητής της συζήτησης αυτής, έχει ανοίξει η κουβέντα για το ασφαλιστικό από τώρα. Παρά το ότι δεν έχουμε μπει στη νέα χρονιά που θα αποφασιστεί και τα λοιπά. Είχαν γίνει πρώτες συζητήσεις και αποφασίστηκε να το μεταφέρουμε στον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων. Ακριβώς επειδή είναι ο πιο κατάλληλος χρόνος για να συζητηθεί πιο διεξοδικά και με καλύτερη βάση συζήτησης. Να είναι έτοιμες, να μπορούμε να. Και οι δύο πλευρές. Και εμείς και οι άλλοι. Για πάμε στα κόκκινα δάνεια τώρα. Διότι η κυβέρνηση κατηγορείται
κύριε Υπουργέ, ότι με τη ρύθμιση που έχει κάνει για τα κόκκινα δάνεια, στην πραγματικότητα δεν προστατεύονται οι περισσότεροι, όπως παρουσιάσατε, αλλά συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Ότι για πρώτη φορά μπήκε στο τραπέζι, έχει μπει στο τραπέζι και η ιστορία πληστηριασμού κατοικιών, όχι των ανθρώπων που δεν έχουν στον Ηλιομήρα, προφανώς, και η ιστορία αυτή, αλλά και η πώληση δανείων επιχειρηματικών και κατοικιών στους, σε ξένα φαντς. Σε ξένα φαντς. Εταιρείες που θα φτιαχτούν κτλ. Κτλ. Και το ερώτημα είναι, εκτός από το κομμάτι εκείνο των πολιτών που καλύπτονται είτε από τον νόμο Κατσέλη, είτε από τις ρυθμίσεις του στην προηγούμενη φάση, είτε και από την συμμετοχή του κράτους, που είναι όμως για ένα μικρό χρονικό διάστημα, στο δάνειό του. Οι υπόλοιποι πολίτες που αύριο το δάνειό τους το κόκκινο θα πάνε να συνομιλήσουν με την τράπεζα και η τράπεζα θα τους πει για να δω παιδί μου, εσύ πρέπει να δίνεις αυτή τη δόση για να προχωρήσουμε και δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν αυτή τη δόση. Τι κάνουν, πώς προστατεύονται. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχουμε φτιάξει το πιο σύνθετο σύστημα προστασίας της πρώτης κατοικίας που είχε ποτέ η χώρα. Και το θεωρούμε από τα θετικά. Διότι έχουμε κάνει τις αλλαγές τον Αύγουστο, οι οποίες προβλέπουν πώς θα γίνεται η ρύθμιση των στεγαστικών δανείων των οικοκυριών. Και αναφέρομαι στα εξής δεδομένα. Πρώτον, με βάση τον κώδικα διοντολογίας των τραπεζών, η τράπεζα σε αυτή την περίπτωση καλείται να πει στο δανειολήπτη ότι το ελάχιστο εισόδημα για την τετραμελή οικογένεια για να επιβιώσει είναι 1.100 ευρώ. Ναι. Άρα η απέτηση της τράπεζας προς τον δανειολήπτη είναι να δει τη δόση που πληρώνει ανάλογα με τη δυνατότητα του νοικοκυριού να αποπληρώνει το δάνειό του παίρνοντας υπόψη τις ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης. Αυτό πρέπει να κάνει η τράπεζα. Ναι. Δεύτερον, ιδρύουμε ένα φορέα, μια ανεξάρτητη αρχή. Τον ενδιάμεσο, πώς το λέτε. Ναι, η οποία θα καταγράφει την πιστοληπτική και ικανότητα αποπληρωμής που έχει ένα νοικοκυριό. Δηλαδή, όπως πάμε τώρα στο δικαστή με βάση τον νόμο Κατσέλη και προσκομίζουμε όλα μας τα στοιχεία, ακίνητα, χρήματα, εισοδήματα κτλ. Αυτό μπορεί να το έχει μόνο ο δικαστής αυτό το δικαίωμα. Δεν το έχει η τράπεζα. Η τράπεζα δεν ξέρει επακριβώς. Τη σπίτια έχει. Τη σπίτια έχει. Κάνει μόνο ότι συνδέεται με το δάνειο. Θα πηγαίνουμε λοιπόν σε αυτή την ανεξάρτητη αρχή των οικοκυριών και θα προσμετράει την ικανότητά του να ξεπληρώνει ένα δάνειο, να εξυπηρετεί ένα δάνειο. Με αυτό το χαρτί θα πηγαίνει στην τράπεζα, θα είναι αντικειμενική πλέον η κρίση και θα λέει ότι το συγκεκριμένο οικοκυριό έχει μπορεί τόσο. Αυτό είναι το δεύτερο. Με κριτήρια εργαλείο. Συγκεκριμένα λοιπόν θα κρίνει, θα λέτε, κρίνει την ικανότητά μου. Αν εγώ έχω ένα δάνειο 600, αλλά έχω χάσει το 50% του εισοδήματος μέσα στην κρίση και έχω τη δυνατότητα να αποπληρώνω 500, αυτό θα το αποφανθεί αυτός ο φορέας. Και αυτό θα το δέχεται. Η τράπεζα θα είναι υποχρεωμένη να το δέχεται. Αυτό η τράπεζα πρέπει να το δεχτεί. Ή θα συζητάς με την τράπεζα σε άλλη βάση εξοδικαστικά, ας πούμε, να πας σε ένα συμβιβασμό. Ακριβώς. Και παίρνω στο τρίτο κομμάτι. Αν για οποιοδήποτε λόγο αυτά τα εργαλεία δεν λειτουργούν, εσείς μπορεί το νοικοκυριό να προσφύγει στο νόμο που ψηφίσαμε, τον καινούριο, ο οποίος λέει το εξής: το 25% των φτωχότερων νοικοκυριών έρχεται το κράτος και του συμπληρώνει τη δόση. Δεύτερο. Για ένα χρόνο όμως. Τρία χρόνια. Για τρία χρόνια. Τρία χρόνια. Δεύτερον, για το υπόλοιπο 25 έως 60% αποτιμιέται, όπως και για όλες τις κατηγορίες, η πραγματική αξία του ακινήτου, η σημερινή εμπορική αξία, του, η κανονική. Και με βάση αυτή αναπροσαρμόζονται οι δόσεις. Αυτά είναι λοιπόν τα τρία εργαλεία που έχουμε θεσμοθετήσει. Και λέω ότι είναι πιο σύνθετο από πριν, διότι δημιουργεί τις δυνατότητες ρυθμίσεων και συμμόρφωσης των δύο πλευρών. Δεύτερον, ενθαρρύνει να μην πάμε στα δικαστήρια, να βρούμε την καλύτερη λογική λύση. Η διαγραφή θα προβλέπεται και σε ποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, η διαγραφή χρεών έχουν να κάνουν μόνο για αυτούς που εντάσσονται στο νόμο για διάφορους λόγους, επειδή δεν μπορούν να ανταποκριθούν και επειδή δεν έχουν βρει την... και στο τέλος της τριετίας θα υπάρχει η δυνατότητα το κομμάτι του χρέους το οποίο δεν έχει ενταχθεί
Ωραία. Στο σύστημα, γιατί είναι η μείωση αξίας του ακινήτου, αυτό θα έχει τη δυνατότητα. Έρχεται όμως τώρα ο άλλος και σου λέει, καλά, εγώ συζητώ και έχω και μια εμπιστοσύνη, ας πούμε, στην τράπεζα, διότι είμαι 300 χρόνια στην ίδια τράπεζα, ξέρω τον υπάλληλο, συνομιλώ με αυτόν, υπάρχει μια καλή διάθεση, μπορούμε να βρούμε μια άκρη κτλ. Αν το δανειάκι μου το δω ξαφνικά να μην το έχει η τράπεζα και να το έχει ο κύριος από τη Χαϊδελβέργη, τι κάνουμε? Λοιπόν, όπως ξέρετε, ρητά η δημιουργία μιας αγοράς που έγινε προχθές αφορά τα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια και μόνο αυτά. Ναι, ναι. Τα μεγάλα επιχειρηματικά... Για τα άλλα έχετε δώσει διορία μέχρι το Φλεβάρι όμως. Μέχρι το Φλεβάρι. Έχουμε εξαιρέσει λοιπόν. Έχουμε εξαιρέσει λοιπόν τις τρεις κατηγορίες ακριβώς επειδή είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης, η θέση της κυβέρνησης είναι δεδομένη, τα δάνεια πρώτης κατοικίας δεν θα ενταχθούν σε αγορές. Δεν θα ενταχθούν. Δεν θα ενταχθούν. Οπότε, το εξοχικό μπορεί να πάει μια βόλτα όμως. Μια και είναι εξοχικό να πάει και λίγο παρά έξω, λέω. Το εξοχικό δεν προστατεύτηκε ποτέ. Από κανένα νόμο. Δεν είναι δικό μας. Ούτε υποσχόμαστε ότι θα προστατεύσουμε το εξοχικό. Αν το εξοχικό έχει δάνειο. Όχι, δεν το λέω για την προστασία. Το λέω γιατί. Την πρώτη κατοικία. Να βρεθεί ένας κόσμος στην κατάσταση που λέει, έχω το δάνειο μου, έχει κοκκινήσει κτλ. Και η τράπεζα του λέει, ναι, παιδί, αλλά έχει και ένα εξοχικό εκεί παρά έξω στην τάδε περιοχή. Δεν το πουλά να μα δώσει τα λεφτά. Και στο νόμο Κατσέλη να πηγαίνατε. Στον παλιό νόμο Κατσέλη. Και πηγαίνοντα στο δικαστή, θα αγόραζε χρόνο γιατί ο δικαστή θα σου έλεγε εφόσον τα περιουσιακά σου στοιχεία υπερβαίνουν κατά πολύ το δάνειό σου. Εκποίησε τα. Προς το παρόν λοιπόν τα στεγαστικά είναι έξω. Θα δούμε το Φλεβάρι. Βέβαια. Η κατεύθυνση είναι να μείνουν και τα στεγαστικά έξω ή μέχρι ένα ύψος τα στεγαστικά. Και με ποιες προϋποθέσεις μπορούν να μείνουν έξω? Ότι είναι σαφής η τοποθέτησή μας, η πρόθεσή μας. Όλα τα στεγαστικά πρώτης κατοικίας να προστατευθούν από μεταφορά σε αγορά. Το δέχεται αυτό η Τρόικα, τι εικόνα έχει? Θα συζητήσουμε, εντάξει. Τώρα, ας περιμένουμε το Φλεβάρι, να προκαταλάβουμε οποιαδήποτε συζήτηση. Ωραία. Εγώ αποφεύγω πιστεύετε πως θα πείσουμε. Έχουμε μια στρατηγική. Νομίζω ότι έχουμε σε κάθε κύκλο διαπραγμάτευση έχουμε πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι ας αφήσουμε τον χρόνο να δουλέψει. Μάλιστα. Τα επιχειρηματικά. Των μικρομεσαίων λες τώρα. Και εγώ λέω. Ξέρω, θα μπουν και αυτά όμως. Φλεβάρι συζήτηση. Εγώ θα σας πω και τον μεγαλύτερο. Για να πάμε και σε αυτή την ιστορία. Υπάρχει μια κατηγορία που σου λέει, ναι, αλλά θα φελληνίσει την ελληνική οικονομία. Θα μπουν στους βασικούς τομείς παραγωγής τα ξένα επενδυτικά και ουσιαστικά θα αρπάξουν τα φιλέτα, τα καλύτερα. Αυτά δηλαδή που έχουν μια προοπτική, που έχουν μια δυνατότητα να παράξουν κτλ. Είναι σαν να χαρίζει, ας πούμε, τμήματα της ελληνικής οικονομίας στους απ' έξω, άρα να τους αφήνεις να διαμορφώνουν αυτό το δικό σου οικονομικό περιβάλλον. Λοιπόν, η απάντηση... υπάρχουν κίνδυνοι, υπάρχουν και θετικά όμως. Ναι. Τα θετικά είναι το εξής. Οι τράπεζες, για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που εγγράφουν τα μεγάλα επιχειρηματικά κόκκινα δάνεια στους ισολογισμούς τους, έχουν μικρή ευελιξία στο να αναδιαρθρώνουν τα δάνειά τους. Γιατί τα έχουν γράψει 70% της αξίας τους, έχουν δικαίωμα να τα μειώσουν και ένα 10% από μια διαδικασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κτλ. Και ταυτόχρονα έχουν πολλούς περιορισμούς όταν προσπαθούν να αναδιαρθρώσουν αυτά τα δάνεια. Όταν δημιουργηθεί μια δευτερογενής αγορά. Πρώτον, αυτή η δευτερογενής αγορά μπορεί να έχει πολλές μορφές. Δεν σημαίνει ότι θα έρθουν μόνο τα funds. Μπορεί στη δευτερογενή αγορά οι τράπεζες οι ίδιες να φτιάξουν πιο ευέλικτους. Αυτό δίνει μια μεγαλύτερη ευελιξία, γιατί ό,τι φτιαχτεί από αυτό, ακόμα και οι τράπεζες να φτιάξουν τέτοιες εταιρείες, δεν έχουν τους περιορισμούς που έχει το τραπεζικό σύστημα. Τους δημιουργεί μια ευελιξία λοιπόν να αναδιαρθρώσουν τα δάνεια με καλύτερες τρόπους και όρους. Άρα μπορεί να βοηθήσει. Έχει και τους κινδύνους, και το είπα και στη Βουλή που υπονοήσατε, ότι αν τα πάρει αυτά τα δάνεια κάποιος που έχει πρώτον περιορισμένο βραχυχρόνιο ορίζοντα κερδοσκοπική συμπεριφοράς, μπορεί να δημιουργήσει ζημίες. Σε αυτή την περίπτωση όμως, επαναλαμβάνω, επειδή την απόφαση είναι η απόφαση των τραπεζών, οι τράπεζες
αν θα δώσουν τα δάνεια κτλ. Εκεί ήθελα όμως να σας πω. Ναι. Διότι δεν είναι η κυβέρνηση. Εκεί όμως θέλω να σας πω. Μπορεί όμως να διατηρεί το διακριτικό της ρόλο, γι' αυτό και κάναμε δύο πράγματα για να προστατευτούμε έναντι το κίνδυνο. Πρώτο, φτιάξαμε το πιο αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο για αυτές τις εταιρείες που υπάρχει στην Ευρώπη. Γι' αυτό κάλεσα την αντιπολίτευση προχθές να μας φέρει ένα πιο αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο. Άρα το τι θα μπει σε αυτή την ιστορία, να ξέρουμε ότι είναι ευρωπαϊκές εταιρείες με υποκατάστημα στην Ελλάδα, με όρους ακριβώς τους ίδιους που δουλεύουν οι τράπεζες, το ίδιο φορολογικό καθεστώς, το ίδιο ελεκτικό καθεστώς κλπ. Και ο δεύτερος, δεύτερος δείχτης προστασίας είναι η διακριτική ευχέρεια που έχει ανά πάσα στιγμή η κυβέρνηση, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή οτιδήποτε άλλο, να πει τι γίνεται εδώ, υπάρχει μια... Και να παρέμβει, να μαζέψει ακριβώς. Θέλω να κύριε Υπουργέ, τι γίνεται με τα μικρομεσαία, τα δάνεια των μικρομεσαίων χιλιάδων επιχειρήσεων. Που είναι και εκεί είναι το πρόβλημα. Αυτά θα τα πάτε. Γιατί έχουν βάλει τα σπίτια τους. Έχουν βάλει υποθήκες. Αυτά θα πάτε σε δεύτερο χρόνο, έτσι. Με τι αντίληψη. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μαζί με το στεγαστικό πρώτης κατοικίας είναι στην καρδιά της προστασίας και έτσι το προσεγγίζουμε. Απ' την άλλη πλευρά, είπαμε ότι η αναδιάρθρωση των δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι μεγάλο πρόβλημα, θα συνεχίσουμε, θα παρατείνουμε τον νόμο Δένδια και θα προσθέσουμε, αλλάζοντάς τον και βελτιώνοντάς τον. Ποια είναι η κεντρική του ιδέα αυτού του νόμου? Να βρούμε έναν τρόπο αναδιάρθρωση των δανείων με βάση τη βιωσιμότητα και άλλα κριτήρια της επιχείρησης και ταυτόχρονα τακτοποίηση των χρεών που έχουν οι υπερχρεωμένες μικρομεσαίες απέναντι σε πολλαπλές πηγές. Νεφορία, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. Άρα πρέπει να βρούμε ένα σύστημα όπου όλο αυτό θα γίνεται βιώσιμο, δεν θα ενισχύει τους μπαταχτσίδες, αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι άλλα πράγματα. Ναι. Αυτό εντάξει. Αλλά θα προστατεύει. Η εκτίμηση είναι ότι θα πάμε σε χιλιάδες λουκέτα πάλι. Αυτό εκτιμάει. Αυτό είναι για να αποφευθεί αυτό, πρέπει να δράσουμε πάνω σε αυτό τον άξονα και δει ταχαίως. Εκεί γι' αυτό λέω ότι θα προστατευτεί και ταυτόχρονα μέσω αυτού του εργαλείου θα προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Να κλείσουμε λίγο με τις τράπεζες που θα παίζουν ένα ρόλο σημαντικό ούτως ή άλλως για το επόμενο διάστημα. Είστε ικανοποιημένος από την ανακεφαλαιοποίηση, κύριε Υπουργέ? Το κράτος έχασε ό,τι συμμετοχή είχε. Εσείς είχατε και μια αντίληψη, εννοώ στο ΣΥΡΙΖΑ και προεκλογικά και σε αυτές τις εκλογές, όχι το Γενάρη, αφήστε το Γενάρη, ότι χρειάζεται και μια ισχυρή παρουσία του κράτους, διότι έτσι θα κατευθυνθεί, ας πούμε, και το χρήμα όταν έρθει η ώρα προς την οικονομία, προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, για το παραγωγικό μοντέλο που έχει κάνει στο κεφάλι του κτλ. Το κράτος μείωσε δραματικά, έως εκμηδένισε τη συμμετοχή του στις τράπεζες, έχοντας πληρώσει για αυτή την έρευνα τη συμμετοχή. Πουλήθηκαν κοψοχρονιά με τιμές απίστευτες, μηδενικές, άρα χάθηκαν χρήματα και φορτωθήκαμε και δανεικά. Γιατί τι χαρακτηρίζεται πετυχημένη την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών? Επειδή για πρώτη φορά μπήκε η ιστορία των κόκκινων δανείων, θα μου πείτε εντάξει, θα συμφωνήσω. Το υπόλοιπο περιβάλλον όμως. Κύριε Λίριντζ, πρέπει να αποδεχτείτε ότι η ανακεφαλαιοποίηση αυτή, κατά τη γνώμη μου, ήταν η υπέρτατη επιτυχία της κυβέρνησης. Και όχι της κυβέρνησης, της οικονομίας, για την ελληνική οικονομία ήταν εξαιρετικά θετικό με αυτό. Ποιος θα έπαιρνε με το 0,01, κύριε Υπουργέ, δηλαδή? Θα σας πω πολύ απλά. Το μεγάλο τεστ της ανακεφαλαιοποίησης ήταν το ύψος των χρημάτων που θα χρειαζόντουσαν οι τράπεζες για την ανακεφαλαιοποίηση. Σας θυμίζω ότι στη συμφωνία του Ιουλίου προβλέφθηκε 25 δις. Ναι, ναι. Το οποίο τι σήμαινε? Ένα άνοιγμα 25 δις. Ένα τεράστιο. Ναι, 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 ναι. Θα το φορτωνόμαστε στο χρέος. Τι να σημαίνει? Θα φορτωνόμαστε στο χρέος. Σας υπενθυμίζω ότι κάποιοι από τους θεσμούς επέμεναν ότι οι τράπεζες θα χρειαστούν περισσότερα. Πολλά χρήματα, κοντά στο 20 κατά, για πρώτη φάση κτλ. Το δεύτερο σημείο είναι το κριτήριο της ανακεφαλαιοποίησης. Δεν είναι η τιμή της μετοχής υπό αυτές τις συνθήκες. Το κριτήριο της ανακεφαλαιοποίησης ήταν... Είναι πόσα αγοράζει κάποιος ένα κεφάλαιο που υπάρχει μέσα. Πόσα λεφτά αυτό θα έρθουν από τους ιδιώτες για να επενδυθούν στις τράπεζες και να μειωθεί το ποσό που θα βάζει το δημόσιο. Να. Αυτό ήταν το πιο ασφαλές κριτήριο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είπε θα χρειαστούν 14 ακόμα κάτι δις. Άρα έφυγε το βάρος ότι θα χρειαστούν 20-22. Από εκεί ο επόμενος στόχος ήταν να μειωθεί το ποσοστό της κρατικής συμμετοχής
στην ανακεφαλαιοποίηση και να έρθουν όσο το δυνατόν πιο πολλά ιδιωτικά κεφάλαια που δείχνουν πρώτον ότι θα βάλει λίγα λεφτά το κράτος, δεύτερον ότι υπάρχει εμπιστοσύνη ότι θα προχωρήσει η ελληνική οικονομία. Η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων μεγιστοποιήθηκε. Καλώς. Το κράτος βάζει μόλις 5 δις. Αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία. Η επιρροή τώρα 18. Του κράτους και τα λοιπά και όλα αυτά, τα οποία είναι υπαρκτά. Το κράτος συμμετέχει σε όλες τις διοικήσεις, έχει διακριτική παρουσία. Θέλουμε ένα πολύ πιο ανοιχτό θεσμικό πλαίσιο για τις τράπεζες, πιο διάφανο. Αν γινόταν αυτό παλιότερα, θα λέγατε ξεπούλημα των τραπεζών. Αν το έκανε άλλη κυβέρνηση αυτό με αυτούς τους όρους, κύριε Υπουργέ, θα έκανε ανέβει στα κεραμίδια. Είναι έτσι ή όχι? Τώρα... Είναι έτσι. Δεν χρειάζεται να μιλάω. Μιλάω εκ των πραγμάτων μέσα στα δεδομένα. Μέσα στα δεδομένα, είμαστε μέσα στο κυβέρνηση. Πλαίσιο, σύμφωνη. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Δεν προλάβαμε να πούμε αναπτυξιακό νόμο. Δεν προλάβαμε να πούμε αποκρατικοποίηση. Δεν προλάβαμε όσα. Χώρα είναι χωρίς αναπτυξιακό νόμο. Και ποιο θα φορά ο αναπτυξιακό νόμο? Με τι μορφή θα έρθει και ποιο θα φορά? Εγκρίναμε στο ΚΙΣΥΠ το προσχέδιο του νέου αναπτυξιακού νόμου, το οποίο θα κατατεθεί το Γενάρη. Έχει κλείσει ο κύκλος διαβούλευσης. Εγκρίναμε την ίδρυση αναπτυξιακού συμβολίου, το οποίο θα... Ποιους κλάδους θα ενισχύσει, για σε ποιες, για πού δίνεται η προοπτική? Η προοπτική δίνεται στους κλάδους παραγωγής, τεχνολογίας, καινοτομίας και οτιδήποτε είναι πιο παραγωγικό. Έχει πολύ έμφαση στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, νεανική επιχειρηματικότητα, στη συνδυασμό και στις συνδυαστικές δράσεις επιχειρήσεων και ταυτόχρονα για τις πολύ μεγάλες και ξένες επενδύσεις προσπαθεί να δημιουργήσει κίνητρα ενός ασφαλέστερου φορολογικού συστήματος για 6-7 χρόνια που θα συμπροσθήκεις. Η στόχη του προγράμματος ιδιωτικοποίησης που έχει τεθεί, συζητούσαμε και με τον κύριο Πισιόρλα προχτές εδώ, θεωρείται πολύ πιθανό να επιτευχθούν δηλαδή τις τάξεις των 3 δισεκατομμυρίων χοντρικά, το λέω τώρα για τη νέα χρονιά, για το 2016. Απάντηση είναι ναι. Διότι και περιλαμβάνει... Και των δύο λιμάνιων συμπεριλαμβανομένων. Συμπεριλαμβάνει, ναι. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε, πάνω από 2 δις θα είναι η... Και μια τελευταία ερώτηση. Οι δύο είναι στις προβληματισμούς της κυβέρνησης να προχωρήσεις διερεύνηση πώλησης σε ΕΙΔΑΠ? Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Αυτό θα πάει όπως και όλες οι κρατικές συμμετοχές. Νομίζω πάνε στο νέο ταμείο, το οποίο συζητήσαμε και συμφωνήθηκε το πλαίσιο αρχών σε αυτό τον κύκλο διαπραγματεύσεων. Και κλείσει αυτό. Το ταμείο το οποίο θα αντικαταστήσει το ΤΑΙΠΕΔ και γενικώς θα πάρει όλη την κρατική περιουσία που υπό τον κλείσαμε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλημερίζουμε. Καλή συνέχεια. Διάλειμμα.